Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Χρόνια πολλά στους Έλληνες στη Μητροπολιτική Ελλάδα. Χρόνια πολλά στους Έλληνες της Διασποράς. Χρόνια πολλά στον απανταχού Ελληνισμό. Οι ομογενείς προσφέρουν ήδη πάρα πολλά. Οι ομογενείς επενδύουν, το γνωρίζουμε αυτό, στην Ελλάδα και οι ίδιοι μας λένε ότι χρειάζονται αλλαγές στο επιχειρηματικό στάτους της πατρίδας μας, προκειμένου να αυξηθούν και να επαυξηθούν οι επενδύσεις. Οι ομογενείς βρίσκονται εδώ και καιρό στη Μητρόπολη. Η σχέση μας μαζί τους δεν κρύβεται. Σαν κίνημα, πρώτα η Ελλάδα, ούτως ή άλλως, όλοι το γνωρίζουν. Εύχομαι πραγματικά να γίνει σύντομα ένα ταξίδι το οποίο σχεδιάζεται, καθώς μέχρι τώρα έρχονται μόνο οι ομογενείς. Οφείλω και προσωπικά να τους πω ότι ετοιμάζεται ένα ταξίδι στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, στο Νιου Τζέρσεϊ και αλλού, σε διάφορες πόλεις. Και θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε κι άλλους από κοντά, καθώς η τεχνολογία βεβαίως μας προσφέρει τη δυνατότητα να μπορούμε να τα λέμε σε διάφορες συνεδριάσεις ή συνεργασίες που έχουμε, σε πολιτικό επίπεδο κι άλλο, αλλά η διαζώσιμη επικοινωνία δεν μπορεί να συγκριθεί πραγματικά. Σε πολιτικό επίπεδο, η πατρίδα μας, η χώρα μας οδεύει προς τις ευρωεκλογές, τις 9 Ιουνίου. Οφείλουμε να έχουμε μεγάλη προσοχή στην κάλπη, στην ψήφο μας, ιδιαιτέρως αυτή τη φορά όπου θα ζήσουμε κάτι πρωτόγνωρο. Και μιλάω για την επιστολική ψήφο. Η επιστολική ψήφος είναι κάτι πρωτόγνωρο για την πατρίδα μας, πρωτόγνωρο για την Ελλάδα και για το εσωτερικό και για το εξωτερικό. Και ακόμη περισσότερο για τους Έλληνες ομογενείς, οι οποίοι έχουν εξαπατηθεί ούκο λίγες φορές. Αυτή τη φορά όμως, αυτός ο αστάθμητος παράγοντας που ήρθε και προστέθηκε αρχής γενομένης από αυτές τις ευρωεκλογές σε λιγότερο από 2 μήνες, έγινε χωρίς να υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο. Μιλάω σε τεχνικό επίπεδο, καθώς δεν υπάρχουν τα τεχνικά εχέγγυα για να μπορέσει να στηθεί ένας τέτοιος μηχανισμός όσο αφορά την επιστολική ψήφο. Οφείλουμε να επιστήσουμε την προσοχή όλων και των πολιτικών κομμάτων και των Ελλήνων πολιτών σε αυτή τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου. Το κάνουμε από τώρα, όχι κατόπιν εορτής, γιατί ούτε θέλουμε να γίνουμε μάντης κακών, αλλά αυτές οι ευρωεκλογές και ιδιαιτέρως με την επιστολική ψήφος ενδεχομένως να μας απασχολήσουν για αρκετό καιρό αργότερα. Λόγω, όπως είπαμε, που δεν υπάρχουν τα τεχνικά εχέγγυα. Θα ήταν πιο ορθό να υπάρχει μία διακομματική επιτροπή όπου θα αναλάβει ένα τεχνικό κομμάτι, ας πούμε, όσον αφορά τον έλεγχο της διαδικασίας. Κάτι τέτοιο όμως δεν υπάρχει. Και κάτι τέτοιο δεν έχει ακουστεί από κανένα πολιτικό κόμμα. Οφείλουμε όλα αυτά να τα πούμε από τώρα, από πριν δηλαδή τις ευρωεκλογές και όχι κατόπιν. Όσον αφορά λοιπόν τις ευρωεκλογές με την επιστολική ψήφο, οφείλουμε να είμαστε αρκετά συγκρατημένοι. Το κίνημα το γνωρίζουν πλέον όλοι. Το κίνημα πρώτα η Ελλάδα, αυτό που προετοιμάζεται εδώ και αρκετά χρόνια και πριν από κάποιες μέρες, στις 24 Τετάρτου, κάναμε και μία συνέντευξη τύπου όπου δώσαμε και το πολιτικό στίγμα και τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσουν. Μία συνέντευξη τύπου η οποία θάφτηκε επιμελώς από το εκδοτικό και πολιτικό σύστημα. Δεν πειράζει, εμείς προχωράμε και προχωράμε πάρα πολύ καλά. Θα ανοίξουν το επόμενο διάστημα, όπως ήδη είπαμε, όλα τα κεφάλαια που αφορούν οικονομία, παιδεία,
δημογραφικό, ναυτιλία, γεωργία, τα πάντα. Ένα προς ένα. Με όχι θέσεις απλές, αλλά προτάσεις. Καλό λοιπόν για άλλη μια φορά και την Ομογένεια που είναι δίπλα μας, μας στηρίζει, βλέπει κάθε μας κίνηση, παρατηρεί κάθε μας κίνηση, σε πολιτικό επίπεδο πάντα. Την καλό για άλλη μια φορά να βλέπει περισσότερο από εδώ και πέρα τις πολιτικές εξελίξεις στην πατρίδα μας, καθώς αναμένονται πάρα πολλά σε πολιτικό επίπεδο. Επίσης, οφείλω να ευχαριστήσω τον αγαπητό Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος Στέφανος κάνει κάτι το οποίο δεν το έχει τονίσει κανένας άλλος όσο πρέπει. Και τι είναι αυτό? Μέρα με τη μέρα καθαρίζει μία γάγκρενα που βρίσκεται στα σωθικά της ελληνικής κοινωνίας. Ο κύριος Κασελάκης δουλεύει για εμάς χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει. Δουλεύει για εμάς γιατί εμείς είμαστε αυτό που έρχεται. Το Πρώτα η Ελλάδα, το κίνημα Πρώτα η Ελλάδα, είναι αυτό που έρχεται. Είναι η επόμενη ημέρα. Είναι η νέα μεταπολίτευση. Τα είπαμε στη συνέντευξη τύπου, θα τα λέμε από εδώ και πέρα συνεχώς, ξετυλίγοντας βήμα-βήμα τη στρατηγική, ανοίγοντας και όλα τα κεφάλαια που προείπαμε και οφείλω σε αυτό το σημείο να τον ευχαριστήσω, τον κύριο Κασελάκη. Επίσης, έχω να του απευθύνω μία πρόσκληση. Επειδή ξέρω ότι κοιτάει τα πάντα, το επιτελείο του τουλάχιστον τον ενημερώνει για τα πάντα, είμαι σε θέση να το γνωρίζω, το απευθύνω την εξής πρόσκληση. Να πάμε μαζί στο Άγιο Όρος, σε μία κοινή αποστολή, καθώς και ο ίδιος, όπως λέει, έχει πνευματικές αναζητήσεις και καταβολές. Οφείλω να τονίσω πως σε ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο αυτά που μας χωρίζουν είναι τεράστια. Πάρα πολλά. Σε κοινωνικό επίπεδο επίσης μας χωρίζουν ακόμη περισσότερα, καθώς ο κύριος Κασελάκης μεγάλωσε στο εξωτερικό, στην Αμερική, έχει εντελώς άλλες καταβολές από εμένα προσωπικά, βρήκε αρκετά πράγματα έτοιμα από την οικογένειά του. Αντιθέτως, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε και μεγάλωσε στην επαρχία, δεν έχω βρει τίποτα και είμαι ένας άνθρωπος πραγματικά της βιοπάλης, όπως η υπόλοιπη, η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Επίσης, διαφωνούμε πλήρως σε όλα όσον αφορά τις επιλογές μας, το θέμα της οικογένειας. Η οικογένεια είναι το κύτταρο του ελληνισμού. Η οικογένεια είναι αυτό που κράτησε όρθιο το γένος και το έθνος μας. Και διαφωνούμε πλήρως με τις επιλογές του και σε προσωπικό επίπεδο. Όμως, αυτό δεν είναι τροχοπέδι από το να, όταν βλέπουμε κάτι καλό, να το αναφέρουμε, να το τονίζουμε, να το αναδεικνύουμε. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή κάνει ένα πολύ σημαντικό έργο, καθαρίζοντας τον κόπρο του Αυγαία πραγματικά, οφείλουμε να τον ευχαριστήσουμε και σε προσωπικό επίπεδο να τον ευχαριστήσω και να του απευθύνω ξανά για άλλη μία φορά την πρόσκληση για κοινή αποστολή στο Άγιο Όρος. Αγαπητέ Στέφανε, εύχομαι όταν δεις το μήνυμά μου να ανταποκριθείς. Μήνυμα σε κοινωνικό επίπεδο. Κλείνοντας, θέλω να κάνω άλλη μία φορά ένα κάλεσμα προς όλους τους Έλληνες. Προς τους Έλληνες της Μητροπολιτικής Ελλάδος, προς τους Έλληνες της Διασποράς, προς τον απανταχού ελληνισμό. Να έρθουν μαζί μας. Είμαστε, ξαναλέω, αυτό που έρχεται. Είμαστε αυτοί που ετοιμάζουμε την επόμενη ημέρα για την πατρίδα μας. Και αυτή η μέρα έρχεται σύντομα. Πολύ σύντομα.
τόσο σύντομα που δεν μπορούμε να το διανοηθούμε. Αυτοί που βλέπουν το διακρίνουν ήδη όμως. Γι' αυτό λοιπόν σας καλώ όλους, ελάτε μαζί μας, ελάτε να μας γνωρίσετε πρώτα απ' όλα, να δείτε ποιοι είμαστε, όσοι δεν μας ξέρετε, γιατί πλέον όλο και περισσότεροι μας γνωρίζουν. Ελάτε να εργαστούμε, να συνεργαστούμε, να συμπορευτούμε για την επόμενη μέρα που ετοιμάζεται για την πατρίδα μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους. Χριστός Ανέστη.